πίνακα αμφισβήτησης. Έτσι ακριβώς είναι. Κύριε Καμένο, είναι σοβαρό το θέμα. Όπως προκύπτει κοινοβουλευτικά, το θέμα αυτό το έχει πρώτη σελίδα σήμερα το παρόν. Και βέβαια, ο υπουργός είπε ότι μπορεί να μην είναι χωροφύλακα, θα είναι επιτετραμένος. Δεν θα μείνει στον κύριο Τόσκα, πάει συμβολικά στην κυβέρνηση, πάει στον πρωθυπουργό. Ήρεμα, η άποψή μου, προσωπικά διαφωνώ. Ναι. Δεν θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι αυτοί εδώ με αυτή την ιδιότητα. Πρέπει εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση ότι εκτός από τα σώματα ασφαλείας και το στρατό, λειτουργούν και μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, έτσι να το τονίζουμε. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Ειδικά στα νησιά, που είναι προκεχωρημένες περιοχές, είναι ακριτικά νησιά. Ναι, ναι. Υπάρχει και ο κίνδυνος, όπως ξέρετε, διαφόρων καταστάσεων. Οι μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν άψογα και έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και στους διακινητές και στα ναρκωτικά και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Άρα, ο κόσμος να αισθάνεται ασφαλής πρώτον, λέω. Και δεύτερον, ναι, διαφωνώ, διότι δεν θα μου άρεσε ούτε ο Έλληνας να μπει από την άλλη μεριά, γιατί δεν είναι ο ρόλος μας αυτός να τσεκάρουμε εμείς τους Τούρκους. Οι Τούρκοι να τσεκάρουν τον εαυτό τους μόνοι τους. Εγώ θα πω ότι ο διοικητής αυτή τη στιγμή του ΝΑΤΟ είπε ότι όποιος πιάνεται θα επαναπροωθείτε. Μάλιστα. Και ήδη επαναπροωθείτε. Αν δείτε αυτή τη στιγμή τα καράβια, έρχονται με 300-400 άτομα, όχι με 1500. Έρχονται λιγότεροι. Συνεχίζουν να έρχονται, αλλά έρχονται λιγότεροι. Προς τον Πειραιά τουλάχιστον και σε εμάς που τα βλέπουμε τα καράβια κάτω. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι θα συμφωνήσω και με τον γιατρό. Και με τον Κώστα, δεν θα ήθελα όμως να υψώσω τους τόνους. Θα το δει η κυβέρνηση το ζήτημα. Και εσείς αλλά... διαφωνείτε. Ένα λεπτό, παιδιά. Και εσείς, αγαπητέ κύριε Καμένο, θέλω να διαφωνείτε. Έχω ενημέρωση και όχι να ενημερωθώ τον Μάκη, τον αγαπώ. Σωστό. Είμαστε φίλοι. Να έχουμε μια ενημέρωση, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι θα κάνουν. Και εδώ λέω ότι μαζί τους λειτουργεί η αστυνομία και το ελληνικό κράτος, το οποίο λειτουργεί. Και οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν θα Ένα λεπτό, παιδιά. Έχουμε βάλει Τούρκο το ποτήρι μέσα στο ελληνικό έδαφος. Το ανησυχητικό για μένα στην Ευρώπη. Για να διαπιστώσει εάν γίνεται η διαδικασία όπως γίνεται. Η κίνηση του κυρίου Ρέντζη στην Αλβανία. Δικαιώμα. Ιταλό στρατιώτη έχουμε να δούμε από τα 40 στα αλβανικά σύνορα. Αυτό για μένα είναι. Για τον Δημήτρη Καμένο αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Ιταλό στα σύνορα με την Αλβανία που έχουμε χύσει αίμα. Τον Οκτώβριο του 40 δεν τον θέλω εκεί. Και η κίνηση του Ρέτζι, όσο και να. Αχ, κύριε Κορκίδη, τα πάνω κάτω για να μην έχουν πνιγεί. Θυμάστε, να θυμίσω του Αλβανού πόσου πνίγανε οι Ιταλοί. Να του θυμίσω. Δυστυχώ. Τα καράβια. Και τώρα βλέπει ότι είναι στα σύνορα τη Ελλάδα. Λοιπόν, είπε ο κύριο Τόσκα ότι στη συμφωνία που έγινε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η διπλωματική γλώσσα πρέπει να είναι διπλωματική και όχι με γωνίε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Για το εθνικό συμφέρον. Επειδή πάντα λέμε τι.